Είμαστε στην 27η ημέρα του Αυγούστου και τώρα με τον εκλεκτό μας καλεσμένο θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα για την ιστορία του τόπου μας. Αναφερόμαστε στον καθηγητή σύγχρονης και νεότερης ιστορίας με εξειδίκευση στις βαλκανικές σπουδές, τον κύριο Σπύρο Σφέτα, τον οποίον παρακολουθούμε όλο αυτό το διάστημα με την ιδιαίτερη αναφορά του και το σχόλιο του βεβαίως και στο θέμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Σκοπίων, πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας ή Βόρεια Μακεδονία πλέον, συγγνώμη. Κύριε καθηγητά, κύριε Σφέτα, τι κάνατε, πώς είστε? Επιβιώνουμε. Περάσαμε όλη την Οδύση ένα χρόνο, καιρός να πάμε και στην Ιθάκη τώρα με την κρουαζιέρα. Πολύ ωραία. Θέλω λίγο να μου πείτε αρχικά, επειδή ξέρω ότι είστε στη Λευκάδα, ποια είναι η σχέση σας με το νησί, γιατί μπορεί εδώ να είμαι ανενημέρωτος και να με διορθώσετε. Κοιτάξτε, είναι ιστορικό νησί από εδώ. Είναι μεγάλα ονόματα. Ζαμπέλιος, Σβορώνος κτλ. Σωστά. Απλώς γνωρίστηκα εδώ με κάποιους πριν από κανένα χρόνο και κρατήσαμε μια σχέση και πριν δύο χρόνια επισκέφτηκα πρώτη φορά το νησί σας, οπότε μου άρεσε οι μορφές και όποτε βρίσκω χρόνο το καλοκαίρι έρχομαι εδώ. Έχετε ιστορικό νησί εδώ. Βεβαιότητα. Και μόνο που βλέπεις το Σβορώνο, έχει κουλτούρα είναι το Ιόνιο γενικότερα και ειδικότερα το νησί σας. Κύριε Σφέτα, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, καθώς και με τον εκλεκτό σας φίλο εδώ πέρα, ο Σπύρος μου στέλνει μηνύματα, ο Σπύρος ο Μελάς, για να θέσουμε πολλά ζητήματα. Απλά φοβάμαι ότι θα μπερδέψουμε λίγο τον κόσμο και θα με βοηθήσετε εσείς. Ο κόσμος θα μπερδευτεί, το θέμα είναι περίπλοκο. Ακριβώς. Και το θέμα αυτό χρειάζεται ένα εξάμεινο, τρόπος το λέγεται. Ακριβώς. Λοιπόν. Οπότε θα ήθελα λίγο, επειδή αυτή η ατζέντα που θέτει και ο Σπύρος μπορεί να είναι ξεχωριστές θεματικές ενότητες, θα ήθελα λίγο να μείνουμε στην συμφωνία της Ελλάδας με τα Σκόπια. Διότι η Νέα Δημοκρατία είχε ένα αφήγημα ότι θα προσπαθήσει να την αλλάξει, θα προσπαθήσει να αλλάξει κάποια δεδομένα και νομίζω ότι πόνταρε προεκλογικά σε αυτή τη συμφωνία. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε εσείς τη γνώμη σας πάνω σε αυτό και μετά να κατανοήσουμε το πόσο είναι ωφέλιμη σύμφωνα με το δικό σας δημόσιο λόγο. Και εσείς έχετε πει πολλά ότι πρέπει να εμπλακεί από μια κομματική αντιπαράθεση αυτή η συμφωνία. Το θέμα έχει κομματικοποιηθεί στην Ελλάδα και η Νέα Δημοκρατία για να κρατήσει την ισορροπία ανάμεσα στις διάφορες συνιστώσεις κρατούσε τη θέση αυτή, αν και η ηγεσία της η επίσημη δεν πίστευε ότι ήταν σωστή η γραμμή. Πίστευε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει, ας πούμε, αυτό και θα λύσει ένα πρόβλημα το οποίο δεν θα βρει μπροστά της μετά αυτή. Όλα γίνονται για εσωτερική κατανάλωση. Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Τι είναι αυτά τα σημεία εκείνα τα οποία πρέπει χρήσουν αλλαγής. Ας μας πει υπεύθυνα. Ο καυγάς γίνεται για εθνότητα και για γλώσσα. Η συμφωνία δεν αναγνωρίζει εθνότητα, αναγνωρίζει υπηκότητα. Δηλαδή η λέξη nationality είναι το Staatsan Gehörigkeit, η νομική σχέση του πολίτη με το κράτος. Αυτοί πώς το μεταφράζουν στη γλώσσα τους, το μεταφράζουν το Ρζαβιάνσδο και όχι Nationalnost. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτά. Υπό τον όρο Μακεδονική, πολίτης Βορείου Μακεδονίας είναι όλοι μέσα. Δηλαδή, πολίτης Βορείου Μακεδονίας είναι και ο Σλάβος, ο οποίος δεν θα πάψει να ονομάζεται Μακεδόν. Και εδώ χρήζει κάποιες διευκρινήσεις τι σημαίνει Μακεδόν για μένα και για αυτούς. Θα σας εξηγήσω γιατί το θέμα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Αν δεν έχεις βαθιές ιστορικές γνώσεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Γι' αυτό και θέλουμε τη βοήθειά σας. Παρακαλώ. Όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε. Τώρα εδώ. Διότι πρέπει να ξέρουμε ανά τους αιώνες την εξέλιξη των όρων Μακεδονία και Μακεδόνης. Δηλαδή η Μακεδονική δυναστεία στο Βυζάντιο, Βασίλειος ο Μακεδόν. Τι σχέση είχε με τους αρχαίους Μακεδόνες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Και δεύτερον, ότι προς τη γλώσσα, μακεδονική γλώσσα. Και αν σας πω ότι ο Παύλος Μελάς μάθαινε μακεδονίτικα, τι θα μου πείτε. Έμαθαν και εγώ μερικές μακεδονικές λέξεις. Θέλω να πω ότι ως σλαβικό ιδίωμα υπήρχε αυτό στην Πυρεναίουσα εδώ στον 19ο αιώνα. Ο Παύλος Μελάς μάθαινε μακεδονίτικα. Το λέει, μάθα μακεδονικές λέξεις. Δεν λέει ούτε σλαβομακεδονικές ούτε κάτι άλλο. Διότι η Πυρεναίουσα ατμόσφαιρα ήταν αυτή. Εμείς μπορούμε να το ονομάζουμε όπως θέλουμε προς διάκριση. Θέλω να πω δηλαδή, αυτά είναι τα επίμεγα σημεία που επικαλούνται, τα οποία ποτέ δεν ετέθησαν στο παρελθόν. Όταν λέγαμε συμφωνία με τα Σκόπια, ποιοι όροι είναι, τι λέγαμε. Σύνθετη ονομασία, έργα όμενες, απάλληψη λιτρωτισμού κτλ. Ποτέ δεν θέσαμε ζήτημα ταυτότητας, γλώσσας και τέτοια. Εκ των υστέρων είπαν πολλοί ότι αν καταλήγαμε σε μια συμφωνία σύνθετη για το όνομα, αυτό θα επηρεάζει αυτό και τη γλώσσα. Η ταυτότητα δεν αλλάζει. Δηλαδή. Μάλιστα. Είναι το όνομα Δημοκρατία της Βορείου Μακεδονίας. Αυτοί να ονομάζονται Βόρειο Μακεδόνες, εννοώ ως πολίτες, ως προς την εθνικότητα και γλώσσα Βορειομακεδονική. Γιατί από το όνομα του κράτους απορρέει και το όνομα των άλλων.
Και εδώ ένα ερώτημα. Πώς ονομάζεται η Αγγλία? United States of Great Britain and North Ireland. Πώς ονομάζεται η υπηκότητα? Είναι British. Η γλώσσα είναι English. Τρία διαφορετικά πράγματα. Πώς ονομάζεται η Αμερική? United States of America. Πώς ονομάζεται Αμερικά, English και τέτοια. Θέλω να πω ότι δεν είναι αυτό αναγκαστικά, ναι, ότι από το όνομα του κράτους απορρέει. Αν καταλήγαμε στο όνομα, ξέρω εγώ, Γκόρνα Μακεδονία, Άνω Μακεδονία, θα βρω ονομάζονταν Άνω Μακεδόνες, Άνω Μακεδονική γλώσσα. Δηλαδή ταυτότητα τι είναι, κάτι το οποίο αλλάζει κανείς από κάμισο ανάλογα με το εξωτερικό, μάλιστα, όνομα που θα πάρει το κράτος. Λοιπόν, η ταυτότητα για αυτούς ήταν μείζον. Δεν αλλάζουν. Να γίνουν τι, Βούλγαροι, άμορφη μάζα όπως το 19ο αιώνα. Καταλαβαίνετε. Απλά οριοθετούμε τις ταυτότητες. Τι σημαίνει για μένα τον Έλληνα Μακεδόν και τι σημαίνει για αυτούς ο Σλάβος. Το βασικό σημείο είναι οι έννοιες Σλάβος και Μακεδόν συνυπάρχουν. Σλαβομακεδόνες λέμε εμείς. Αυτοί ποτέ δεν λέγανε Σλαβομακεδόνες, Μακεδόνες. Το ζήτημα είναι συνυπάρχουν αυτά. Στο 19ο αιώνα αυτά συνυπάρχουν. Το βλέπαν και οι Μακεδονομάχημες και όλοι. Και ελληνικά και μην μπορούμε να μιλήσουμε. Η αρχαιότητα είναι άλλο πράγμα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Απόλυτα. Σας, και γι' αυτό σας ακούμε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα ήθελα λίγο για να βοηθήσουμε τους ακροατές μας. Αυτό το ζήτημα ξεκίνησε, νομίζω, με τη διάλυση ή μάλλον πήρε διαστάσεις με τη διάλυση της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας το 1991, κύριε Μιχαηλίδη, έτσι δεν είναι? Ωστόσο, όταν ήταν ενωμένη η Ιουγκοσλαβία, αυτές οι αιτιάσεις υπήρχαν και στα Σκόπια, δηλαδή... Θα σας πω. Ναι. Όταν υπήρχε η Ιουγκοσλαβία του Τίτο, ναι, διότι αυτοί δημιουργούνται το 1944, το κράτος αυτό, προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται, πρέπει να ξέρουμε για πόσες Ιουγκοσλαβίες μιλάμε. Όταν το 1918 δημιουργείται η πρώτη Ιουγκοσλαβία, το Βασίλειο Σερβοκροτών και Σλοβαίνων, τότε αυτοί, οι Σέρβοι προσπαθούσαν να τους εξερβήσουν. Ήταν δηλαδή μια ομάδα που θα λέγαμε το σημερινή ορολογία εθνοτική ομάδα. Δεν είχαν, ναι, ακόμα ολοκληρωμένη σαφή συνείδηση όλοι. Άλλοι βουλγάριζαν, κυρίως intelligentsia. Άλλοι σέρβιζαν, οι πολλές αγροτικές μάζες είχαν ακόμα ρευστή συνείδηση. Οπότε οι Σέρβοι προσπαθούσαν να τους εξερβήσουν στα πλαίσια της πολιτικής γενικότερα του εξερβισμού. Δεν αναγνώριζαν τίποτε. Η εξέλιξη της εθνοτικής αυτής ομάδας, επειδή πέρασε από ένα στάδιο σέρβο-βουλγαρικού ανταγωνισμού, η Βουλγαρία τους διεκδικούσε στο Μέσο Πόλεμο, γιατί έγιναν συγκρούσεις στα Σκόπια μεταξύ Βουλγάρων, Κομιταζίδων και Σερβικών οργανώσεων. Για να απεμπλακεί από αυτόν τον σέρβο-βουλγαρικό ανταγωνισμό και διαφόρους άλλους λόγους, τελικά η λύση που επιλέχθηκε από την ιτωική Ιουγκοσλαβία με το 1944 είναι αυτή να αποτελέσουν κράτος και να συγκροτήσουν ταυτότητα. Από εκεί και πέρα, από το 1944 μέχρι το 1992-1991 που διελείται η Ιουγκοσλαβία, αυτοί υπάρχουν μέσα στη Ιουγκοσλαβία. Δεν έχουν διεθνή φυσιογνωμία. Αλλά όμως υπάρχει μέσα. Η εθνογέννηση γίνεται με τον τρόπο που γίνεται. Τι επηρεάζει εμάς τότε? Το ζήτημα της μειονότητας. Διότι ανακοινώσαν, ναι, ζήτημα μειονότητας. Και αυτό φοβόμασταν. Ότι αν κάποτε διαλυθεί η Ιουγκοσλαβία και ανεξαρτοποιηθούν αυτοί, θα θέσουν ζήτημα μειονότητας. Και ζήτημα μειονότητας σημαίνει επεκτατισμό, λιτρωτισμό, διάφορα. Ξέρετε, όλα τα στερεότυπα του εμφυλίου, οι καταστάσεις που είχαν βιώσει, είχαν αναβιώσει την περίοδο εκείνη. Μάλιστα. Αυτό δεν υπάρχει πλέον. Συνεπώς, το πρόβλημα υπήρχε τότε ως μορφή αλυτρωτισμού με την έννοια της μειονότητας, ας το πούμε έτσι. Όποτε ανακοινούσαν τα Σκόπια ή το Βελιγράδι ζήτημα αναγνώρισης δικαιωμάτων μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα, τότε υπήρχε σύγκρουση Αθήνας-Βελιγραδίου. Μάλιστα. Αυτή την έννοια υπήρχε. Σκεφτείτε σήμερα, που περνάμε με την Τουρκία, αυτά να είχαμε τον Γκρούευσκι επάνω και τον Ιβανόφ να θέτει τέτοιο ζήτημα για την Ελλάδα. Πολιτική της συμπεριγύκλωσης που κάνει η Τουρκία. Που έκανε παλιά στα Σκόπια, τώρα το κάνει με την Αλβανία. Δεν καταλαβαίνουμε εμείς τις ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις του ζητήματος κτλ. Μάλιστα. Το ζήτημα συνεπώς. Υπήρχε ο ζήτημα αναγνώριση μειονότητας μέχρι το 1992. Σήμερα μπαίνει ζήτημα οριοθέτησης ταυτοτήτων. Τι σημαίνει για μένα Μακεδόνος Έλλην? Εδώ μπαίνει η ελληνική κληρονομιά της αρχαιότητας, Μέκας Αλέκδοτος κτλ. Που διευθετούνται αυτά, τα είδαμε. Έφυγε ο ίδιος Βεργίνας. Όπου υπήρχε άγραμμα Αλεξάνδρου, μπήκαν οι επιγραφές ότι ανήκε στον ελληνικό πολιτισμό. Αυτά δεν υπήρχαν επί Γκλικόροφ και Μητσοτάκη το 1992-1993. Μπήκαν μετά, ως μέσο πίεση, διαπραγματευτικό. Θέλω να πω ότι η διαόνυση της ρήξης με τα Σκόπια που οδηγεί σε τέτοιες καταστάσεις. Και όμως έγινε το θαύμα. Υπό την πίεση, δεν ξέρω εγώ τι, βρόγιασαν οι συγκυρίες τι κάνανε, αυτά τώρα είναι εγκασμένοι να τα πάρουν πίσω. Καταλαβαίνετε, βιώνει ένα σοκ η κοινωνία αυτή εκεί με όλα αυτά τα οποία, ναι, γίνονται και τα λοιπά. Όταν, αλλά για παράδειγμα, είναι καλοχημένη... Όχι, ήταν και σε εμάς, η ορθάνηση αυτοτήτων. Μάλιστα. Ναι.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Σφέτα. Ναι, ναι. Αυτά τα οποία λέτε και βασίζεστε βεβαίως σε ιστορικά γεγονότα, νομίζω ότι η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας μας ίσως δεν τα γνωρίζει. Τα αγνοεί. Δεν τα μάθαμε, υποθέτω, και στο σχολείο. Όχι, διότι εμείς πέρα από τα σύνορα δεν ξέρουμε τι γίνεται. Αλλά και στην Ελλάδα τα ξέρουμε μονομερώς, ιδιαίτερα η νέα γενιά. Η ιστορία δεν γνωρίζει, τα γνωρίζουμε τώρα. Μπορούμε όμως να θεωρήσουμε ότι τα προηγούμενα χρόνια και τα Σκόπια είχαν, όπως είπαμε, ένα πιο εθνικιστικό λόγο, δηλαδή αυτές οι συγκυρίες που μνημονεύσατε, το γεγονός ότι ήρθε ένας μετριοπαθής πρωθυπουργός σε συνδυασμό με τον κύριο Τσίπρα, ευνόησαν ή είναι, για παράδειγμα, και η πίεση των Ευρωπαίων, για παράδειγμα, να ενταχθούν τα Σκόπια. Ευνόησαν σίγουρα οι συγκυρίες, δηλαδή οι διεθνείς. Σίγουρα υπάρχει και αμερικανική ανάμειξη και ευρωπαϊκή για να λύξει ένα πρόβλημα το οποίο είναι 27 χρόνια. Ακριβώς. Δηλαδή οι νέες γενιές δεν ζήσανε το πρόβλημα. Εμείς θυμόμαστε το 1992 τα συλλαλητήρια. Αλλά παιδιά που γεννήθηκαν το 1995 και μετά, ζήσανε το πρόβλημα. Δεν γνωρίζουν ακριβώς τι γίνεται. Τότε είχαν καταλήξει στη Συμφωνία Νέα Μακεδονία το 1993. Αλλά τότε ο Μητσοτάκης με τον Γλυκόροφ, που ήταν ουνοχής πολιτική, Μητσοτάκης και Γλυκόροφ, γνωρίζουν το 1966, όταν είχε έρθει με αντιπροσωπεία της τότε Γιουγκοσλαβίας στην Αθήνα, κυβέρνηση Στεφανόπουλου, Μητσοτάκης ήταν υπουργός συντονισμού. Τις συναντήθηκαν, δεν πήγαν και στην Κρήτη διακοπές. Εν πάση περιπτώσει, το 92 μετά, ως ουνοχής πολιτική, είχε καταλήξει σε μια συμφωνία, Νέα Μακεδονία. Τότε ήταν τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Ο Έβερτ είχε βάλει βέτο. Αν φέρει σύνθετη ονομασία, παρακαλώ, ναι, θα ρίξω την κυβέρνηση. Σκεφτείτε, η κυβέρνηση το 1992 ήταν με μια ψηφοδιαφορά από την αντιπολίτευση. Οπότε κινδύνευε να πέσει η κυβέρνηση μετά και όπως έπεσε. Δεν έπεσε γι' αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Σαμαράς τότε και όλοι αυτοί παίξαν ένα ρόλο. Τα οποία εμείς ιστορικοί ξέρουμε, αλλά δεν είναι η δουλειά μας να βγαίνουμε και να τα λέμε στα κανάλια κτλ. Ξέρουμε. Σωστά. Όταν αυτό που θα γράψει την ιστορία, ξέρουμε πώς θα τα πούμε. Λοιπόν, όσο καιρός μετά αυτοί, όταν είδαν τον μπλόκο που τους κάνουμε, τον μπλοκάρισμα στην Ευρώπη κτλ. Και όταν δεχθήκαμε εμείς τη ονομασία, αλλά έμπαινε τι εύρος θα έχει η σύνθετη ονομασία. Αυτοί λέγανε σύνθετη ονομασία, ξέρετε τι εννοούσανε. Επικρούευσκη. Republic of Macedonia μέσα παρένθεση Vardar. Republic of Macedonia μέσα σε παρένθεση νιού. Δηλαδή το ουσιαστικό να χωρίζεται από τον επιθετικό προσδιορισμό. Καταλαβαίνετε τι εννοούσαν. Mm-hmm. Οπότε θα έφευγε αυτό σε παρένθεση και έμπαινε με το Republic of Macedonia. Αυτό εννοούσαν. Και επειδή διάφορους λόγους το 2008 βάλαμε απειλή βέτου, όχι βέτο, στο Βουκουρέστι δεν μπήκε βέτο, απειλή βέτου, δεν συζητήθηκε το θέμα επί της ουσίας. Ναι. Μετά ο Γκρούευσκι, για να ενισχύσει τη θέση του περισσότερο, το πήγε στην αρχαιοπληξία. Τότε στήθηκαν τα γάλματα κτλ. Προς ενίσχυση της διαδραματικής θέσης, η οποία απέβει μούμπεραγκ. Δηλαδή, για να καταλάβουμε τι εστί Γκρούευσκι, είναι μια μικρογραφία του Ερντογκάν. Ότι είναι ο Έντι Ράμα σήμερα στην Αλβανία, κάτι που τον αφορά περισσότερο. Αν είχαν αφήσει τον Κοτζιά, θα είχε λύσει και το αλβανικό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, βεβαίως η αντιπολίτευση είχε μια άλλη άποψη. Η γραμμή του Κοτζιά ήταν μετά το μακεδονικό να λύσω και το αλβανικό, να έχω μόνο την Τουρκία. Λύση αλβανικού σήμαινε 100% ΑΟΖ στο Ιόνιο παίρναμε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και λέγανε οι άλλοι, δεν να κηρύξεις ΑΟΖ σε μια περιοχή, αλλά παντού. Άρα κηρύξτε τώρα και στο Αιγαίο. Μάλιστα. ΑΟΖ δεν έχουμε να κηρυγμένοι στο Αιγαίο, οπότε βνάζουμε την Τουρκία. Άντε, δεν κάντε το. Ούτε ζήτημα τσάμιδων τέθηκε τίποτα από την αλβανική πλευρά. Τα ξέρω από πρώτο χέρι αυτά. Όσο ήταν Κοτζιάς και Μπουσάτη επάνω, υπουργοί εξωτερικών. Τώρα ξέρετε τι γίνεται στην Αλβανία, πείτε σας αφορά. Ο Ερντογκάν έχει κάνει μνημείο πάρκο των πεσόντων στο πραξικόπημα το 2016. Μας. Δηλαδή, κάτι που αφορά την Τουρκία, το έχει μεταφέρει στην Αλβανία. Ο Έντι Ράμα, που ασχολείται με μαφία και τέτοια. Ο Έντι Ράμα είναι το μακρύ χέρι του Ερντογκάν εδώ. Και τα λοιπά. Έχουν βάση οι Τούρκοι, το Πασά λιμάνι, παλιά σοβιετική βάση, την πήραν μετά και δεν έχουν κάτι στην Αλβανία. Προσπαθεί να περικυκλώσει την Ελλάδα για ζήτημα ΟΖ και διάφορα άλλα κτλ. Το μεγαλύτερο τζαμί στα Βαλκάνια κτίζεται στα Τύρενα, παρακαλώ. Εντός ολίγου θα γίνει ανακαίνιση. Μάλιστα. Όλα αυτά, αν η Αλβανία είχε ευρωπαϊκή προοπτική, θα είχαν εμποδιστεί. Επομένως πιέζει ο Έντι Ράμα, ότι αν δεν μας βάλετε στην Ευρώπη, μα να μπει στην Ευρώπη πρέπει να κάνεις υποχωρήσεις, πρέπει να κάνεις μεταρρυθμίσεις. Θα ενώσουμε τον κόσμο με την Αλβανία. Θα φάει το κεφάλι του βέβαια με αυτά που κάνει και τα λοιπά. Ήδη στο κόσμο ξέρουμε τι γίνεται τώρα που στέρουν στα δικαστήρια
τον Χαραντινάη κτλ. Παρατήθηκε η κυβέρνηση, θα πάνε σε εκλογές κτλ. Γιατί θέλουν και εκεί να φέρουν μια νέα ηγεσία, νέα πρόσωπα κτλ. Να τα βρουν με τους Σέρβους στο ζήτημα του Κωσόβου. Πρέπει η Ευρώπη να κλείνει τις πληγές της εδώ στα Βαλκάνια κτλ. Και τους τα γνωστά και τα γνωστά. Λοιπόν, και το ζήτημα το δικό μας τώρα, σίγουρα επηρέασαν οι διεθνείς συγκυρίες και σίγουρα και τα πρόσωπα. Άλλο ο ΔΑΕΦ, ο οποίος δεν ήταν Γκρούευσκι. Και άλλο έντυρά μας στην Αλβανία κτλ. Σωστά. Κύριε Σφέτα, έχω ένα ερώτημα εδώ από τον Χρήστο. Όπως τα λέτε τόσο κατατοπιστικά, φαίνεται λοιπόν ότι στη ζυγαριά, η ζυγαριά γίνει υπέρ της χώρας μας. Υπέρ ημών. Πώς το δέχτηκαν όμως αυτό τα Σκόπια? Ποιο ήταν το αντάλλαγμα? Προκειμένου για να μπουν στην Ευρώπη, πρέπει να συμφωνία την εφαρμόζουν. Εάν δεις εσύ ότι παρασπονδούν, μπλοκάρεις. Έχεις χρόνια. Είναι χρόνια να μπουν στην Ευρώπη. Είναι διαδικασία. Μάλιστα. Από ό,τι φανεί σήμερα, προχωράει καλά το πράγμα. Δηλαδή, Βεργίνα έφυγε. Στο Μεγάλο Έξοδο δεν τη βάλανε πάνω. Πήγε κάποιος και τα σβήσει, την άλλη μέρα τα βάλανε πάλι. Στα σχολικά εγχειρίδια που είμαι στην Επιτροπή. Εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής. Το γνωρίζω. Ναι. Αν σας πω γενικά τώρα το τι συμφωνήσαμε, ότι δεν έχουν καμία σχέση με αρχαία Ελλάδα, με αρχαία Μακεδονία. Ότι είχε πολιτισμό, ήταν τμήμα του ελληνικού πολιτισμού. Κτλ. Κτλ. Στο Μεσαίωνα τα ίδια δεν έχουν. Κτλ. Κτλ. Λοιπόν, οι θέσεις μας ικανοποιήθηκαν πλήρως με όλα αυτά. Αυτά είναι σοκ για την κοινωνία εκεί. Όταν δηλαδή τόσα χρόνια με πλήση εγκεφάλου γαλουχίσαι έτσι και αλλάζουν αυτά, είναι φυσικό σε ορισμένους κύκλους, ο ΖΑΕΦ να φαίνεται προδότης. Και τώρα του βρίσκουν ένα σκάνδαλο που δεν είναι ανοιγμένος ο ΖΑΕΦ. Υπάρχει ένα σκάνδαλο στα Σκόπια εδώ με τη διαφθορά και τέτοια. Ο ΖΑΕΦ δεν είναι ανοιγμένος, αλλά ο Μίτσικοφσκι και ένας Ιταλός δημοσιογράφος από τον κύκλο του Σαλβίνη, σας λέει κάτι αυτό, Σαλβίνη, προσέξτε τέτοιοι κύκλοι, αντισυστημικοί, ανακοινούν τώρα ένα θέμα στα Σκόπια. Θέλω να ενεχοποιήσω και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το σκάνδαλο αυτό και είπε απλά χρησιμοποίησαν το όνομά μου για να με θάψουν πολιτικά. Αν πάρουν τα Σκόπια η ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων τον Οκτώβριο, αυτό περιμένουμε τώρα, τα πράγματα μπαίνουν σε μια καλή τροχιά. Πιστεύω ότι θα πάρουν και μέσα στην πορεία αυτή, η οποία κρατάει χρόνια, μπλοκάρει κεφάλαια αν δεν τηρούν τη συμφωνία. Μάλιστα, αντιλαμβάνομαι. Και αυτό είναι μια θωράκιση της συμφωνίας, μια δικλίδα ασφαλείας. Να ρωτήσω κάτι. Άρα λοιπόν, όπως τα λέτε. Ο εχθρός είναι ένας. Τα άλλα είναι παραμύθια. Ο εχθρός είναι ένας. Και είναι γνωστό αυτό. Σκεφτείτε τώρα τι γίνεται στο Αιγαίο. Κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο στα Σκόπια. Να κρατάμε αναρχία στη Φλόριντα μας και έχουν αυτοί στο μοναστήρι που λέγανε μερικοί στρατηγοί τότε. Ωραία. Όταν ήρθε τώρα, η ώρα της. Τώρα που... Έλα, κάνανε πολιτική καριέρα με το θέμα αυτό άτομα. Δεν χρειάζεται Σωστά. να μιλήσω εγώ. Σωστά. Ξέρω πολύ καλά και δεν χρειάζεται να μιλάω με ονόματα. Δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Σας λέω απλά ότι κάνανε πολιτική καριέρα. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Κύριε Σφέτα, εγώ υπέστην όλο αυτό ως αιρετικό σας το πούμε και τώρα δικαιώνομαι και χαίρομαι και δεν φοβάμαι κανέναν. Και επίσης λοιπόν, σας είχαμε απολαύσει νομίζω θέλετε. Εσείς είχατε, γιατί το μεταδίδουμε και όλα το μεταδώσαμε, είχατε μιλήσει και στις ιστορικές εκπομπές του Sky στο μακεδονικό ζήτημα πέρυσι. Είχαμε τελευταία εκπομπή αν την διαπαυρώσατε. Την έχουμε μεταδώσει γιατί την έχουμε. Άκουσε το Υπουργείο. Δεν είμαστε εμείς που κάναμε τη συμφωνία, αλλά ο Κοτζίας είχε το καλό. Προσέξτε, ποια είναι η διαφορά ενός επιστήμονα και ενός πολιτικάντη. Ο Κοτζίας είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Καλούσε ειδικούς να γίνει μια σκέψη, να ακούει γνώμες. Οι εκπομπές του Sky μαγνητοσκοπήθηκαν από το Υπουργείο και άκουγαν. Θέλει να ακούει. Και μετά αποφασίζουν αυτοί οι διπλωμάτες τι θα κάνουν, καταλαβαίνετε. Και όταν ήρθε η ώρα, τα εγκατέλειψε και έφυγε. Δεν είχε ένα εσωτερικό σύνδρομο προβολής και τέτοια. Έχουμε εσωτερική πληρότητα με τα γράμματα κτλ. Όσο καθηγητής Παλαιστινίου τα βρόντιξε κάτω με τον Καμένο που μάλωσαν τότε, ο οποίος έλεγε βλακίες δηλαδή, ότι χάνει το ψωμί του. Το έχανε. Ξέρουμε ότι εκεί υπάρχει παμακεδονικές και όλα αυτά. Τέλος πάντων, τώρα θέλω να μπαίνω σε κοσμοπολιά. Ξέρω εγώ πολύ καλά τι γίνεται. Πάντως, σας λέω ότι θα είχε λύσει και το αλβανικό. Μάλιστα. Πρέπει να δείτε ότι η σύγκρουση αυτή με υπόθεση Κατσίφα κτλ. Έγινε σύν της άλλης και για να μπλοκαριστεί η λύση του αλβανικού. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Απόλυτα. Δεν χρειάζεται να λέω πολλά. Απόλυτα. Θέλω λίγο να μου πείτε, γιατί νομίζω τα λέτε με έναν τρόπο που έχει ενδιαφέρον και είναι κατανοητός. Και... Είναι κατανοητά. Είναι απόλυτα ναι, κατανοητά. Αλλά πόσο μελετώ για να τα πω αυτά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Βγάζω το απόσταγμα από όλα τα αναζητήματα, γιατί εγώ διαβάζω πολλές γλώσσες και. Λοιπόν, ρωτήστε ό,τι θέλετε. Θέλω λίγο. Είπαμε ότι διασφαλίζεται αυτή η συμφωνία.
πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία, η νέα κυβέρνηση, θα τη βρει μπροστά της αυτή τη συμφωνία, δηλαδή περιμένει η κοινή γνώμη μια αλλαγή ή πώς μπορεί να το περάσει? Δηλαδή, για παράδειγμα, εντάξει, έχει αλλάξει λίγο η ρητορική της, μπορεί να το προσπεράσει η Νέα Δημοκρατία που πόνταρε στο θέμα αυτό και νομίζω ότι στη Βόρεια Ελλάδα πήρε και πολύ μεγάλα ποσοστά? Δεν ξέρω πόσο επηρέασε αυτό τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Σίγουρα δεν μπορεί να κάνει τίποτα η Νέα Δημοκρατία, τη βολεύει η συμφωνία. Άλλοι σηκώσανε το βάρος. Όλα αυτά όσα λέγονται και ιστορικές ιστορική κατανάλωση. Αυτός που θα επωφεληθεί από όλα αυτά θα είναι ο Βελόπουλος και τα λοιπά. Ο νέος τώρα ένωση κέντρου και τα λοιπά. Δεν ξέρω αυτοί που καρατζαφέρεις και τέτοια. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Η Νέα Δημοκρατία αναγκαστικά δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο παρά να δεχθεί τη συμφωνία και να επιβλέπει την εφαρμογή. Κάτι το οποίο είναι αυτονόητο στα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Και ο Μίτσικοφ για να βγει στα Σκόπια δεν θα κάνει τίποτε αυτά που λέει. Ξέρετε, έλεγε ο Μίτσικοφ κατηγορώντας τον Ζάεφ. Ο Ζάεφ έκανε προδοσία. Είναι εθνικός προδότης. Έκανε διαπραγματεύσεις χωρίς ενημερώσεις, μυστική διπλωματία. Δεν εκμεταλλεύτηκε την καταδικαστική απόφαση της Χάγης για την Ελλάδα. Εμείς δεν ξέρουμε εκεί τι γινόταν, τι γόλγο θα είχε ο Ζάεφ. Αν βγούμε στην εξουσία, έλεγε ο Μίτσικοφ, θα κάνουμε, δεν είναι βεβαιόβια στην εξουσία, θα κάνουμε καλύτερη συμφωνία για μας. Άρα χειρότερη για μας, τους Έλληνες. Ναι. Κάτι, δεν μπορεί να κάνει τίποτε κι αυτός. Μάλιστα. Οπότε, η συμφωνία είναι διεθνής. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν αλλάζουν εδώ. Δεν είναι προδοτική. Αν πάμε λίγο στην ιστορία πίσω, τη μη ιστορική, κάναμε αναλογίες. Το 1926 ο Πάγκαλος, δικτατορία του Παγκάλου, είχε υπογράψει με την Ιουγκοσλαβία μια σειρά συμφωνιών που όντως συνιστούσαν αναγνώριση σερβικής μειονότητας, κατάργηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Σε δύο μέρες ο Πάγκαλος ανατράπηκε από το ιστορικό κονδύλι. Το πραξικόπημα κατά του Παγκάλου από τον κονδύλι έχει σχέση και με τις ελληνογιουγκοσλαβικές συμφωνίες, τις οποίες μετά πάγωσε ο κονδύλις και ο Βενιζέλος έβγαλε από την Τρίπολη το 1928-1929. Σε άλλα δεδομένα, έτσι μην κάναμε. Αλλά είναι δεικτικό. Όταν κάτι είναι προδοτικό, δεν το αφήνεις. Αυτό δεν είναι προδοτική συμφωνία. Αυτή δεν είναι. Είναι ισορροπημένη και θα σας πω ετεροβαρής κάπως για αυτούς περισσότερο. Εμείς τι άλλαξες στο διάστημα αυτό? Πείτε μου, τι αλλαγή έχετε δει εσείς? Τίποτα. Εγώ το έλεγα. Σας πω τι έλεγε ο Καμένος. Η Τουρκία θα βάλει πυρηνικά στα Σκόπια. Έγινε αυτό? Τίποτα. Ίσα ίσα που δεν ούτε τους γιουλενικούς δίνουν οι Σκοπιανοί. Έχουν σχέσεις με Σκοπίων και Τουρκίες τώρα. Έχουν κάπως, ας το πούμε, επιδεινωθεί. Βρίσκει στην Αλβανία τώρα στήριγμα. Στον Εντιράμα, το άλλο τσεράκι του, ο Ερντογκάν. Δεύτερον, αλλάξει το αεροδρόμιο Μακεδονίας. Αυτό θα λέγανε. Θα αλλάξει το αεροδρόμιο Μακεδονίας κτλ. Τίποτα δεν άλλαξε. Τρίτον, θα αλλάξει εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών όνομα. Τίποτα δεν άλλαξε. Θα αλλάξει το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης κτλ. Τίποτα δεν έγινε. Θα πάω να ονομάζεται Μακεδόνες κτλ. Τίποτα δεν έγινε με αυτό. Κανένας μπορεί να ονομάζεται Μακεδόνας. Ως Έλληνα εννοώ. Μάλιστα. Προσέξτε, σας είπα, το πρώτο κομβικό σημείο είναι εκεί, ότι Μακεδόν και Σλάβος στον 19ο-20ο αιώνα συνυπάρχουν οι έννοιες. Δηλαδή, σας πω γερμένα παραδείγματα από τους Έλληνες Μακεδονομάχους. Παύλος Μελάς. Χαρακτηριστική περίπτωση. Mm-hmm. Τι είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Σκεφτείτε ένα αξιωματικό της Νοτιού Ελλάδος που έρχεται εδώ επάνω το 1904 και βρίσκει μια περιοχή η οποία είναι άγνωστη και η οποία είναι ξένη προς αυτόν. Mm-hmm. Ένας, τι λέει τώρα. Καπετάν Κώτας που το στρατολογούσαμε εμείς σλαβόφωνο για να πολεμήσει υπέρ των Ελλήνων, τους ομίλει μακεδονικά. Ο Κώτας τους ομίλει μακεδονικά. Ποια είναι αυτά τα μακεδονικά που δεν καταλάβει ο Παύλος Μελάς? Σίγουρα ήταν κάτι σλαβικό ιδίωμα. Πείτε όπως θέλετε. Όταν ο Κώτας έλεγε εμείς οι Μακεδόνες έχουμε δύο δρόμους, ο ένας πάει στην Αθήνα και ο άλλος στη Σόφια, τι εννοούσε με τον όρο εμείς οι Μακεδόνες? Εννοούσε σλαβόφωνους. Πείτε όπως θέλετε. Και τα λοιπά. Και ο ίδιος ο Παύλος Μελάς άρχισε να μαθαίνει μερικές μακεδονικές, εννοεί σλαβικές λέξεις για να επικοινωνεί με τους ντόπιους χωρικούς εκεί για να χτυπήσει την βουλγαρική προπαγάνδα. Γιατί σε αυτούς τους χωρικούς που έχουν την τοπική ταυτότητα Μακεδόν, η Βουλγαρία πάει να κάνει την εθνική ταυτότητα Βούλγαρος. Γι' αυτό η Βουλγαρία δεν έχει πρόβλημα με τον όρο Μακεδόν. Βλέπετε, είναι η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τα Σκόπια και η πρώτη χώρα η οποία έχει ευαισθησίες, ιστορικά εξηγείται αυτό, η οποία όμως τον όρο Μακεδόν και Μακεδονία δεν έχει πρόβλημα. Όταν κάποτε αυτή η τοπική ταυτότητα Μακεδόν δεν μπορούσε να εξελίσσεται σε εθνική ταυτότητα, και αυτό γίνεται μετά από διεργασίες και παρέμβαση δυνάμεων και τέτοια, από το 1944 και μετά, έχει χρεοκοπήσει η Βουλγαρική Πολιτεία, το Φρανκόσμιο Πόλεμο, τότε αρχίζει η διαμόρφωση μιας καινούργιας ταυτότητας. Και επειδή δεν υπάρχουν ρίζες, είναι identity in evolution. Τα τελευταία χρόνια προσπάθησαν, και λόγω της ιδέξης στην Ελλάδα, να στραφούν και προς την αρχαιότητα. Και αυτά πρέπει μπούμεραγκα.
Απέδειξε πόσο ανώριμη ήταν η κοινωνία επί Γκρούευσκη εκεί. Κύριε καθηγητά, νομίζω ότι θέλουμε κατά καιρούς... Έχετε κατανοήσει? Έχουμε... Αν κάποιος, εγώ κοιτάξτε, επειδή πέρυσι που είχαμε το πρόβλημα και εγώ σήκωσα όλο το βάρος και τα λοιπά, της διαφώτισης της κοινής γνώμης, προσέξτε, ο μέσος Έλληνας πολίτης είναι καλοπροαίρετος. Δεν γνωρίζει, θέλει να μάθει. Γι' αυτό έγραψα ένα βιβλίο, «Οι μεταλλάξεις του Μακεδονικού», με πρόλογο του Κοντζιά. «Οι μεταλλάξεις του Μακεδονικού», που έγινε best seller. Μάλιστα. Που βάζει σε μία τάξη όλα αυτά τα ζητήματα κτλ. Αλλά υπάρχουν όμως και οι εργολάβοι των εθνικών θεμάτων. Σωστά. Αυτοί δεν πείθονται εύκολα. Οι οποίοι χάνουν το ψωμί τους. Γιατί για να έχεις λόγο ύπαρξης, πρέπει να έχεις και έναν εχθρό. Αν ο εχθρός δεν λειτουργεί όπως παλιά, δεν έχεις και εσύ λόγο ύπαρξης. Έτσι εξηγείται το μένος κατά του Μέρτζου, κατά του Κοντζιά. Και κατέ μου, αλλά δεν μπορούμε να τα βάλουμε πέρα, διότι εγώ γνωρίζω αρκετά πράγματα που δεν μπορούν οι άλλοι φυσικά, αν δεν έχεις κατάρτιση βαθιά γνωρίζεις. Οπότε αν κάποιος με προκαλέσει, ακούει το δεκάλογο του γύφτου. Και έτσι μείνει έκθαμβος, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολο θέμα. Κατανοώ δηλαδή τις ευαισθησίες του κόσμου, αλλά ήδη τον εθνικό κίνδυνο είχα επισημάνει από πέρυσι ότι δεν υπάρχει εθνικός κίνδυνος. Και ήδη ο κόσμος, κοιτάξτε, ο πανδαμάτορ χρόνος και η όσμωση θα πείσουν τους άπιστους ομάδες. Σωστά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Απόλυτα. Ο πανδαμάτορ χρόνος και η όσμωση. Ο κόσμος βλέπει ότι τίποτα δεν αλλάξαμε. Τι αλλάξαμε το χρόνο. Αυτοί άλλαξαν όμως επάνω. Επάνω είναι σοκ για την κοινωνία. Σωστά. Γι' αυτό δεν πήγαν στο δημοψήφισμα μαζικά να ψηφίσουν. Κάπου καταλάβει, για να καταξέρεις αυτά, πρέπει να οσφρένεσαι την κοινωνία των Σκοπίων. Εγώ γυρίζω 25 χρόνια επάνω και ξέρω την κοινωνία καλά. Γι' αυτό το λόγο πήρα τη θέση αυτή. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Mm-hmm, mm-hmm. Ξέρω την κοινωνία 25 χρόνια και λέω την ξέρω σε επίπεδο Ακαδημίας Επιστημών, η οποία άλλαξε όνομα. Μέχρι σήμερα ήτανε Μακεδόνσκα Ακαδέμια Ναούκα Ιουτμέτνωστη. Τώρα γίνεται Δημοκρατία της Βορείου Μακεδονίας Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών. Άρα μπορεί τώρα να συνεργάζεται με την Ακαδημία Αθηνών. Πριν δεν μπορούσε όσο είχε το Μακεδόνσκα Ακαδέμια. Τώρα στα προϊόντα και σε αυτά, αυτά είναι παρονυχίδες. Είναι τεχνικά ζητήματα, λύνονται. Θα βάλει χώρα προέλευσης. Αν βάζει δηλαδή για μακεδονικό χαλβά Made in Greece, καταλαβαίνει ο άλλος στο Πακιστάν ότι αυτός είναι χαλβάς, ξέρω εγώ, από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Αν έχει μακεδόνσκο βίνο και έχει τη Νόρθ Μακεδονία, ξέρει ο άλλος ότι είναι από εκεί. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι τεχνικά ζητήματα, υπάρχουν διεθνείς επιτροπές που μπορούν να καταλήξουν σε μια συμφωνία η οποία δεν θα ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Το βασικό ήταν το άλλο. Το όνομα, οι ταυτότητες, η οροθέτηση και στα σχολικά βιβλία, τώρα που έχουμε δώσει μάχη και σε 4 συναντήσεις καταλήξαμε σε συμπεράσματα. Με την Αλβανία η αντίστοιχη επιτροπή, ξέρετε πόσο δουλεύει, 17 χρόνια. Μάλιστα. Η Ελληνοαλβανική Επιτροπή για τα Εγχειρίδια, τα σχολικά, δουλεύει 17 χρόνια χωρίς αποτέλεσμα. Μάλιστα, μάλιστα. Από εκεί να καταλάβετε πού είναι οι εχθροί κτλ. Κύριε Σφέτα, ξέρετε καλά. Κύριε Σφέτα, θα έχω το θάρρος να ανοίγουμε κύκλους συζήτησης και για τα άλλα ζητήματα. Νομίζω ότι... Να μην κάνουμε τώρα τον Μαϊδανό, όπου νομίζω, όπου μπορώ να το λέω το θέμα, αλλά όπου χρειάζεται, βεβαιότατα και να μιλήσουμε και για άλλα ζητήματα. Τουρκίας, Βαλκανίων εδώ, Κόσοβο και τα λοιπά, ναι, αλλά τώρα ζητήματα ευρύτερου θέματα στα οποία μπορώ να σας πω ότι πατάω. Βεβαιότατα. Γιατί, για να ξέρεις ένα θέμα καλά, πρέπει να μπορείς να μελετάς και τη γλώσσα του άλλου. Κατάλαβα τι εννοώ. Σωστά, σωστά. Δηλαδή, σωστά. Πείτε μου τώρα ποιοι από αυτούς που βγαίνουν στα μεγάλα κανάλια και μιλάνε για ελληνοτουρκικά μπορούν να διαβάσουν τουρκικά. Οι εθνολόγοι εννοώ. Οι εθνικητάδες που το παίζουν. Κανένας δεν ξέρει τουρκικά. Ούτε ξέρει την Τουρκία. Ούτε η ιστορία ξέρει τη Τουρκία. Για να καταλάβει κανείς πώς ανήλθε ο Ερντογάν και τι έκανε και ποιοι ανάγκη της Τουρκίας για να κάνει τη σύνδεση κεμαλισμού και ισλαμισμού με τριοπαθούς. Και πήγε στο άλλο άκρο και θα φάει το κεφάλι του Ερντογάν. Ο μόνος που ξέρει τουρκικά είναι ο κύριος Καλεντερίδης, αλλά ο κύριος Καλεντερίδης δεν είναι ακαδημαϊκός. Ένας λοχαγός ήταν που υπηρετούσε στην Αίγυπτο, έγινε γνωστός λόγω της υπόθεσης του Σαλάν. Δεν μπορεί το μυαλό να κάνει τέτοιες. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αντιλαμβάνομαι. Δεν υπάρχει. Είναι απλώς ένα λοχαγός ο άνθρωπος. Ξέρει τουρκικά, δεν φτάνει αυτό. Οι άλλοι που είναι επιστήμονες δεν ξέρουν. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σωστά, σωστά. Εμείς θέλουμε. Και μετά μιλάτε για Μέση Ανατολή χωρίς αραβικά, χωρίς περσικά. Πρέπει κανείς να πηγαίνει εκεί να μιλάει, να ασφαλίζει την κοινωνία κτλ. Για να πει κάτι υπεύθυνα. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπήρχε τέτοια άγνοια στο θέμα που έλεγε κάποιος συνάδελφος: έχω όνομα για τα Σκόπια. Ποιο όνομα έχετε? Κεντρική Δημοκρατία της Βαλκανικής. Και όταν το θέμα λύθηκε με τη συμφωνία, είπε: έρχεται θύελλα στα Βαλκάνια. Έρχεται θύελλα τώρα. Θα γίνει στη Βόρεια Ελλάδα εμφύλιος πόλεμος. Δεν βλέπει τον κάτω στην Αιγαίο τι γίνεται. Είναι ειδικός για τα
Ανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο κτλ. Θέλω να πω ότι ο εχθρός είναι ένας που όσο τον αφήνεις κάνει μεταστάσεις εδώ όταν βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Σωστά. Σήμερα βρίσκει πρόσφορο έδαφος στην Αλβανία να κάνει τα παιχνίδια του. Εννοώ τον Ερντογάν το Μουστακαλί. Βεβαίως, βεβαίως. Με τα Σκόπια τα έχει χάσει. Στα Σκόπια δεν μπορεί πλέον να έχει τις ειδικές σχέσεις που είχε πριν. Η Ελλάδα πήρε τώρα την κυδαιμονία των Σκοπίων από κάθε έννοια. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κύριε Σφέτα, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μιλάμε μισή ώρα. Πρέπει να κλείσω την εκπομπή γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε για το δελτίο ειδήσεων του Sky 100,3. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και που μιλήσατε κατανοητά με βάση βεβαίως ιστορικά στοιχεία. Και η Τουρκία είναι ένα επόμενο κεφάλαιο που θα κάνουμε σε δεύτερο χρόνο, αν μας επιτρέπετε. Ναι, ναι, μπορούμε να κάνουμε. Κοιτάξτε, στην Τουρκία, εγώ δεν είμαι τουρκολόγος με την κλασική έννοια του όρου. Όχι, αλλά έχετε μια αντίληψη. Τα τελευταία χρόνια έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία, επειδή εγώ διαβάζω και αγγλικά και γερμανικά. Όταν δεν ξέρω τουρκικά, αυτοί που ξέρουν οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τουρκική βιβλιογραφία, οπότε μπορώ να ξέρω τι γίνεται. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, το Spiegel, για παράδειγμα, έχει καθημερινά άρθρα και βιβλία έχουν βγει, που η γραμμή είναι ξεκάθαρη. Ο Ερντογκάν δεν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των S-400. Αυτό που θέλει ο Πούτιν είναι να φύγει η Τουρκία από το ΝΑΤΟ. Για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Καταλαβαίνετε. Απόλυτα. Αν φύγει από το ΝΑΤΟ, σκεφτείτε τι σοκ είναι και την Τουρκία με την προβλήματα έχει. Άρα είναι μπρος γεμός και πριν στο ρέμα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε σε τι δύσκολη θέση βρίσκεται η Τουρκία. Ωραία. Είναι η πιο κρίσιμο σημείο τη μεταπολεμική ιστορία κτλ. Θα αλλά τα πούμε την επόμενη φορά, κύριε Σφέτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια χαρά.